Λοιπόν, τι να κάνουμε, κάνουμε και δουλειές, καταλαβαίνετε. Ψάχνω να βρω για εσάς. Τι να πρωτοδιαλέξω, δεν ξέρω κι εγώ. Να σας πω την αλήθεια. Εγώ έχω προλάβει, τα έχω δει γιατί προχτές ήμουνα στο μολ. Και όπως καταλαβαίνετε, είχαμε βγει με όλα μου τα παιδιά, εκτός του μωρού, για να πάμε να ψωνίσουμε για το μωρό. Λόγω των γενεθλίων κτλ. Λοιπόν, εννοείται ότι μπήκα σε πάρα πολλά καταστήματα. Εννοείται μπήκα και Λαπέν και πήρα δύο πολύ ωραία ζευγάρια. Πώς τα λένε, παιδιλάκια μου, ωραία. Γιατί τώρα τα περσινά δεν τις κάνουν, εννοείται, ευτυχώς. Και βρήκα αυτό το ζευγαράκι, είναι το ένα από τα δύο που πήρα, αλλά σε άλλο χρώμα το βρήκα εγώ. Το πήρα σε χρυσό, γιατί ήθελα να μου συνδυάζεται με πολλά χρώματα. Όχι ότι το άσπρο δεν συνδυάζεται, αλλά λερώνει και εύκολα. Το ρόζο και έχουμε αρκετά ροζ και ενθουσιάστηκα με το χρυσό. Αλλά ας πούμε, μέσα στα πολλά που είδα, αυτό δεν το είδα που μου αρέσει πολύ. Το βρίσκω πολύ ωραίο παπούτσι και συνδυάζεται και με πάρα πολλά πράγματα και δεν λερώνει και είναι και πολύ λαμπερό. Δηλαδή και για καλές εμφανίσεις και για πιο πρόχειρες. Αλλά βρήκα τώρα πριν από λίγο και αυτό για μεγαλύτερο παιδάκι. Και επίσης μου άρεσε πολύ. Έχω πολύ προβληματιστεί. Δεν ξέρω ποιο παπουτσάκι για κορίτσι θα σε ανεβάσω. Για αγόρια κατέληξα. Πού τα πήγα, μωρέ. Τα κάνω και άνω κάτω γιατί τι ψάχνω άλλα. Να το πόλο, αυτό εδώ. Δεν είναι πολύ ωραίο. Ε. Εσείς που έχετε και αγόρια. Εσύ δεν έχετε αγόρια. Εσύ έχεις αγόρια, αλλά είναι μεγάλο. Έχασα και τον Γρηγόρη που είναι των αγοριών. Λοιπόν, είναι πολύ ωραίο παπουτσάκι το πόλο αυτό. Καταπληκτικό. Λοιπόν, δώστε μου χρόνο. Έχω βρει φορεματάκια, έχω βρει για αγορά και τα έχω βρει όλα. Είμαι έτοιμη, αλλά δεν τα έχω ανεβάσει.